Για πάμε και από τον Αντένας Γεώργιος Ες Λιάγκας, ο οποίος πήρε συνέντευξη, αφού δεν μπορεί να πάρει συνέντευξη από τον Κασελάκη, πήρε συνέντευξη από τον παλαιοχριστιανό το Μανώλη, ο οποίος από ό,τι είδα και διάβασα έχει φύγει, έχει απολυθεί από το Δήμο και δουλεύει στα Μπετά. Στον Λιάγκας μίλησε και η μητέρα του παιδιού, η οποία δεν επιτρέπεται να πάρει το παιδί. Για πάμε να δούμε τι υπόθηκε στο πρωινό του Αντένα. Έπεσε το σκάφο στον αέρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Και πάμε στο φίλο μας, τον Παλαιοχριστιανό. Το Μανώλη. Α, είστε φίλοι. Το Μανώλη, λοιπόν. Ο οποίος τι μεσολάβησε μέσα στο καλοκαίρι, απέκτησε άλλο ένα παιδί. Αυτό είναι λίγο που χάσαμε, το πέμπτο. Όχι, χάσαμε και κάτι ακόμα. Τι χάσαμε? Επειδή πια τώρα, όπως θυμάσαι, Τάσο μου, λέγαμε ότι δουλεύει. Εμείς το αποκαλύψαμε από αυτή εδώ τη ρημάδα την εκπομπή. Χαλάσαμε το μεροκάματο. Δούλευε εξ αποστάσεως από το Λαγούμι στην Κόρινθο. Δούλευε στην Εύβοια στο Δήμο, σωστά. Έχασε το μισθό του. Πολύ ωραία. Τον έχασε το μισθό. Τέλος. Ο άνθρωπος όμως, επειδή δεν κάνει τεμπέλης, δουλεύει. Και μαθαίνω, δουλεύει οικοδομή. Γιατί τον άντρα. Επειδή έκανε ρεπορτάζ ο Λιάγκας, έχασε τη δουλειά του. Στα υπέρ του Λιάγκα, έτσι. Με το αποκλειστικό ρεπορτάζ. Αλλά επειδή δεν είναι τεμπέλης, δουλεύει στα Μπετά τώρα στην οικοδομή. Τον κάνει. Το μυστρί, το πυλοφόρη. Το πυλοφόρη, το μυστρί. Ναι, λοιπόν, για πες μας τη πληροφορία. Λοιπόν, τι έχει συμβεί τώρα με το Μανώλη και τη Σεβαστή. Η Σεβαστή μέσα στο καλοκαίρι, λοιπόν, γέννησε ένα κοριτσάκι πριν από... Τη Σεβαστή την ψάχναμε όλο το χειμώνα. Την ψάχναμε. Γέννησε και μάλιστα όχι μόνο γέννησε στο σπίτι, αλλά αποφάσισε ούτε προ... Παρατηρώ μια ειρωνία από όλου στο πλατό. Τελευταίο βίντεο που είχα κάνει με τον Εμμανουήλ, που το είχε καλύψει ο Ευαγγελάτος. Τουλάχιστον ο Ευαγγελάτος δεν έχει τέτοια ειρωνία όπως έχουν αυτοί. Εντάξει, απαράδεκτη. Κινητικό έλεγχο να κάνει, αλλά να γεννήσει με τη βοήθεια μιας μαίας τη στιγμή που είχαν προηγηθεί τέσσερις κεσαρικές. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Κινδύνευσε η ζωή της, κινδύνευσε η ζωή του μωρού. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αιμορραγία. Γέννησε ένα κοριτσάκι υγιέστατο, όμως το κοριτσάκι έκρινε η πρόνοια ότι θα πάει σε δομή. Δεν τους το παραδίδουν το νέο μωρό. Άρα για να καταλάβω. Και το μωρό και η γυναίκα. Είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Είναι μέσα στο νοσοκομείο. Ναι, η γυναίκα το βλέπει μία ώρα το πρωί και μία ώρα το βράδυ για να το θυλάσει. Αυτό λέει η οδηγία και δεν μπορούν να το πάρουν να φύγουν. Και βεβαίως ο Μανώλης και η Σεβαστή ζητάνε το παιδί τους και να φύγουν. Και κάτσε δηλαδή, το κράτος πληρώνει για να κάθεται μια γυναίκα με ένα παιδί που θα έπρεπε να το πάρει σπίτι της. Και να του διώξει, να του κοιτάξει έξω. Τα άλλα μόνο ο Μανώλης μπορεί να μας πει τι γίνεται με τα άλλα. Λοιπόν, προσέξτε παιδιά, έχουμε και τη Σεβαστή θα μας μιλήσει σήμερα και ο Μανώλης. Με ποιον να ξεκινήσουμε, κυρία Ζορκάδη μου? Χρύσα, ποιον έχουμε? Μανώλης. Χρύσα. Το Μανώλη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Μανώλη τι δήλωσε πριν από χθες, νομίζω, στην εκπομπή μας. Έξω από το νοσοκομείο την έχουμε κάνει τη συνέντευξη. Για πάμε. Δόξα σε Θεώ, το παιδί γεννήθηκε 4 κιλά σχεδόν. Υγιέστατο, εντάξει, επειδή ζορίστηκε στην γέννα, γιατί η σύζυγος κατέληξε στην εντατική. Το παιδί μου θα επιστρέψει στο σπίτι, εσείς θα το πάρετε κανονικά στο σπίτι σας. Ναι, η σύζυγος έχει ένα σπίτι εδώ, ας πούμε, εντός Αθήνας, για τη σύζυγο και το παιδί. Πρέπει να είναι κοντά στο νοσοκομείο τους ή άλλους, γιατί έκανε πολύ δύσκολη επέμβαση. Ήταν 4 μέρες στην εντατική και ως εκ τούτου και η μάνα και το παιδί πρέπει να είναι κοντά στους γιατρούς, γιατί αυτό χρειάζεται μια παρακολούθηση. Τα υπόλοιπα παιδιά σου έχουν δει το μέλος στο νέο της οικογένεια? Όχι, δεν το έχουμε δει ακόμα, γιατί είχαμε μια παρέμβαση από κάποια κοινωνική λειτουργό στην εντατική. Κατά παράβαση κάθε πρωτοκόλλου και το πρωτοκόλλου το ΜΕΘ και γίνανε κάποια παρατράγουδα που λέει και ο λαός. Κατά διοικητική παρέμβαση το βάλαν το παιδί σε ένα καθεστώς φύλαξης, δηλαδή η σύζυγος μπορούσε να πάει να θυλάσει μόνο 2 φορές την ημέρα με ραντεβού και rapid test. Ήταν σε ένα καθεστώς φύλαξης το παιδί, γι' αυτό και κατ' ουσίαν δεν μπόρεσε κανείς από την οικογένεια να το δει το παιδί. Οικονομικά, Μανώλη, γιατί τώρα βρίσκεσαι στην Αθήνα, η γυναίκα σου είναι στο νοσοκομείο, μπορείς να ανταπεξέλθεις εσύ σε όλο αυτό? Οικονομικά, εγώ είμαι άνθρωπος που δεν επιθύμησα πολλά υλικά στη ζωή μου. Το μόνο που χρειάζομαι είναι τα τσιγάρα μου και ο καφές μου, που λέει ο λόγος. Δεν έχω επιθυμίες για ακριβά πράγματα ή οτιδήποτε. Ως εκ τούτου, με κάποια εργασία που κάνω για τη δουλειά. Ναι, αλλά έχεις 5 παιδιά να ταΐσεις. Πώς θα ταΐσεις τα παιδιά? 4. Εντάξει, θα μου πεις, παίρνεις και επίδομα πολυτέχνου. Δουλεύω στα οικοδομικά, παλιά ήμουν οικοδόμος, κάνω μερεμέτια, τον ατάλλο. Μέχρι να βγει το τι θα γίνει με το Δήμο, γιατί είναι στα διοικητικά δικαστήρια. Εντάξει, βιοπορίζομαι, ταΐζω τα παιδιά μου. Οι σχέσεις με τα παιδιά σου, τα υπόλοιπα είναι καλές?
Έχω μεγαλώσει τόσα παιδιά και σκοπεύω να μεγαλώσω κι άλλα. Τρισευτυχισμένη, αλλά χωρίς να μπορώ να δώσω τη μητρική μου στοργή στο σπλάχνο μου. Αφού ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω ποιο μωρό κλαίει όταν κλαίει. Δεν μπορώ να την αναγνωρίσω ακόμα. Μου είναι λίγο δύσκολο, με μπερδεύει. Είναι πολύ καιρό μακριά της. Έχω γεννήσει ένα υγιέστατο παιδάκι και λόγω μιας κοινωνικής λειτουργού δεν έχω τη δυνατότητα να την πάρω στο σπίτι μου. Με τα προηγούμενα περιστατικά πάτησε κοινωνική λειτουργός ότι δεν είναι κατάλληλο το σπίτι. Οπότε σου λέει πώς θα πάει ένα μωράκι σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Όταν έγιναν τα προηγούμενα περιστατικά ήμουν έγκυος. Με βάλαν στο κρατητήριο. Για ποιο λόγο? Έγκυος τώρα. Για απήθεια και για εξύβριση. Δεν είχα στο μυαλό να το ξαναζήσω αυτό από την αρχή. Εδώ είμαι, δεν έφυγα ποτέ. Δεν έφυγα ποτέ από την οικογένειά μου. Απλά πρέπει να τα προστατέψω. Οπότε ζούσα σαν μοναχή. Πόσο έχει αλλάξει η ζωή σου το τελευταίο χρονικό διάστημα και εσένα και του Μανώλη αλλά και της οικογένειάς σου? Έχει αλλάξει κατά πολύ η εξάχρονη. Κάθε φορά που δεν υπάρχει και κανείς, βλέπει ανθρώπους που δεν υπάρχουν. Μου λέει, πίσω ξέρω από τις Καλαμίες, μου λέει, είναι κάποιος. Της λέω, πού παιδί μου, δεν υπάρχει κανείς. Κάθε φορά που ακούμε μια σιρήνα, αισθάνεσαι φόβο. Τι είναι αυτό που ζητάς, τι είναι αυτό που θέλεις αυτή τη χρονική στιγμή? Εντάξει, με όλα αυτά που έχουν βιώσει τα παιδιά, τους έχει μείνει φόβος. Γίνεται να μου επιστραφεί η ησυχία μου? Αν με ξαναρώταγες, θα γύριζα 1000 φορές πίσω. 1000 φορές πίσω. Μ' άρεσε αυτό που ζούσα. Δεν το κάναμε το ζόρι. Δεν με πίεσε κάποιος. Θα το έκανα ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και αυτό που περιμένουμε και αυτό που ζητάς εσύ είναι να φύγεις όπως ήρθες. Να φύγω έτσι όπως ήρθα, ναι ακριβώς. 2 μπήκαμε, 2 να βγούμε. Πάντως ρε παιδί μου, ναι, συγγνώμη Τάσο, ναι. Μου έκανε εντύπωση. Σε ρωτάνε αν μπορείς να το επεξέλθεις οικονομικά, μιλάω για τον Παλαιοχριστιανό. Έχεις ένα παιδί στο νοσοκομείο το οποίο δεν έχεις καταφέρει ακόμα να το πάρεις στο σπίτι σου, όποιο και αν είναι αυτό το σπίτι. Και το μόνο που λες είναι ότι εμένα με ενδιαφέρει να έχω τα τσιγάρα μου και τον καφέ μου. Είναι και θερμιά κλίση. Νομίζω ότι με αυτή την απάντηση κάπως είναι ένας κοινός παρονομαστής για όλη αυτή την ιστορία που ακούμε και γιατί βλέπουμε. Γιατί το άλλο δεν προκαλεί την κοινή λογική όπου η κυρία Παλαιοχριστιανή θα μπορούσε κάλλιστα να επαναζήσει σαν το Φρέντ και τη Βίλμα Φλίνστόουν εκεί στα λαγούμια της Κορινθίας, αν όμως δεν είχε παιδιά. Μπήκε μέσα, λέει, το παιδί της τρέμει ακόμα τις σιρήνες. Ναι, τις σιρήνες των περιπολικών μετά από τις καταγγελίες που έγιναν για αυτό το έσχος που βλέπαμε. Να ζουν ανήλικα παιδιά χωρίς να πηγαίνουν σχολείο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ενέτη 2024. Αναρωτιέται η Σεβαστή γιατί η δομή θα της πάρει το παιδί, η πρόνοια και θα πάει σε μία δομή. Θυμίζω για να καταλάβει και ο κόσμος, την έψαχναν 8 μήνες οι αρχές, δεν την έβρισκαν, ήταν έγκυος. Ναι, κατάλαβα, γιατί λες σαν μοναχή ζούσα. Ναι, όπου ήταν. Αποφασίζει να γεννήσει εκεί χωρίς να πάει στο νοσοκομείο, κινδυνεύει η ζωή της, παθαίνει αιμορραγία, τη σώζουν οι γιατροί και το έχουν καταθέσει οι γιατροί στην πρόνοια ότι σώθηκε η ζωή της μάνας και του παιδιού. Γιατί πέρασε τον ένα το μήνα και πήγε στον 10 μήνα και γέννησε. Τι συζητάμε. Αυτό το ανέφερα και εγώ στο βίντεο όταν είχα κάνει, έτσι. Του σώσαν οι γιατροί. Άμα δεν ήταν οι γιατροί, τώρα δεν θα ζούσε ούτε η μάνα ούτε το παιδί. Το σύστημα που χτυπάει ο Παλαιοχριστιανός. Και ξαφνικά τους επισκέφθηκε και του παιδιού. Ναι, και τους επισκέφθηκε κοινωνική λειτουργός και λέει: παιδιά, δεν μπορεί αυτό το μωρό να το πάρετε και να φύγετε από εδώ. Θα πάτε πού, πώς θα ζήσετε? Εννοείται ότι πρέπει να προστατευτεί η ζωή του παιδιού. Και μετά από όλα αυτά που έχουμε δει, δεν είναι ότι βάζουν και λίγο νερό στο κρασί τους και οι δύο να πούνε ότι για να έχουμε τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, για να μπορέσουν και εκείνα να ζήσουν φυσιολογικά. Ας κάνουμε αυτό που πρέπει, αυτό που δεν κάναμε μέχρι σήμερα. Μα και πάλι είναι μετανόητη και αυτό που γυναίκα από ό,τι κατάλαβα. Δεν ξέρουμε τι θέλουν. Είναι μες στο μευτήριο. Ναι. Τα άλλα παιδιά δεν τα σκέφτεται. Που έχουν ανάγκη τη μητέρα του. Δεν είναι τίποτα ενήλικες 19-20 χρονών. Τα παιδιά αυτά ζούσαν στο λαγούμι. Ναι, στο λαγούμι. Αλλά ζούσαν. Και τώρα ζουν χωρίς τη μάνα τους. Κάτω από άθλιες συνθήκες. Σαν μια οικογένεια Flintstones. Έχουν βγει από μια τέτοια κατάσταση. Προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί να κοινωνικοποιηθούν. Και η μαμά είναι απούσα. Βαγγέλη. Εγώ πιστεύω ότι η διαχείριση από πλευράς πολιτείας δεν είναι η πρέπουσα. Δηλαδή, ένα παιδί που μόλις γεννήθηκε, που πηγαίνει με τη μητέρα του μετά από ραντεβού προκειμένου να τραφεί, νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα δείχνει ελαφρά αντιμετώπιση του θέματος.
Τι θα έπρεπε να κάνει. Έχω δηλαδή την αίσθηση ότι θα έπρεπε η πολιτεία να καθίσει κάτω, να βρει μία λύση όπου και η μητέρα να μπορεί... Μου, συγγνώμη, την έχει δώσει τη λύση. Η πολιτεία τους είπε θα βρείτε ένα σπίτι κανονικό, θα μένετε εκεί, θα εργάζεστε και τότε θα επιστρέψει. Και το παιδί που είχε εξαφανιστεί και δεν ξέρουμε πού είναι ο 15χρονος και το μωρό θα το πάρει σε ένα σπίτι. Δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Κάτω τι να κάνει η πολιτεία. Να τη πει πάρε το μωρό μέσα σε ένα καλάθι και φύγε. Όχι, όχι. Τι να κάνει η πολιτεία. Επιβάλλεται η απόφαση. Η απόφαση επιβάλλεται. Τι είναι η απόφαση. Και υπάρχει, αντί να απομακρυνθεί το μωρό από τη μητέρα του, θα μπορούσε να επιβληθεί η ταυτόχρονη παρουσία σε προστατευμένο περιβάλλον από την πολιτεία, ώστε να είναι και η μητέρα να μπορεί να του δώσει αυτά που πρέπει. Είναι ένα μωρό το οποίο έχει απομακρυνθεί από τη μητέρα το του. Μωρό και δεν έχει απομακρυνθεί. Πρέπει να μείνει στο νοσοκομείο και θα κρίνει γιατροί πότε θα βγει. Όχι εμείς, εγώ, εσύ και ο καθένας. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω. Ότι τα μέτρα τα οποία παίρνουν προκειμένου η μητέρα του να το τροφοδοτήσει με το απαραίτητο γάλα. Αυτό προβλέπεται, Βαγγέλη. Αυτό προβλέπεται. Μα η γυναίκα θέλει να το πάρει και να φύγει, να πάει σε ένα μοναστήρι. Θα του δώσει το παιδί, να το πάρει και να φύγει. Ότι θα μπορούσε να προστατέψει και το παιδί και τη μητέρα. Έχω την αίσθηση ότι είναι διοικητικά τα μέτρα. Ο πατέρα θα μπορούσε να προστατέψει την οικογένεια, να έχει βρει μια δουλειά, τον αφήσαμε λείπουμε τρεις μήνες και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Βρες μια δουλειά και μη ζητά τον καφέ και τα τσιγάρα, πήγαινε εργάσου. Πήγαινε να κουβαλάς καφάσια στην Ελλάδα. Ένα νεογέννητο που το απομακρύνεις. Για να μπορέσει να συνθέσει την οικογένειά σου, να τους μαζέψεις πίσω. Φυσικά. Το παιδί το ξέρεις ότι δεν ξέρουμε πού είναι το 15χρονο. Ναι. Το ίδιο πράγμα όμως που εμείς κατηγορούμε αυτή τη στιγμή τον πατέρα, το ίδιο πράγμα κάνει το κράτος. Το κράτος δεν συμπεριφέρεται καλά απέναντι στο νεογέννητο. Το κράτος, το νεογέννητο, το έχει απομακρύνει από την Μάλιστα. βασική πηγή τροφοδοσίας της Καλά ζωής. Καλά και από την εισαγγελία ξεκινάει υπόθεση που έχουν δώσει αστυνομική όλο το φάκελο και είναι στάσιμη ακόμα υπόθεση. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει και με τον DNA. Πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα και μετά και να δούμε που θα τα χωρέσουμε. Αυτά από το πρωινό του Αντένα με την οικογένεια των Παλαιοχριστιανών. Θα μου πεις, η μοναδική οικογένεια είναι που έχει ανήλικα και μπορεί να κινδυνεύουν. Οι άλλες κοινωνικές ομάδες που γίνεται χαμός από τα 15, από τα 12, εκεί το κράτος υπάρχει, αλλά εκεί άμα θα πας δεν είναι ένας, είναι χίλιοι, οπότε οτιδήποτε νεότερο έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα μας το συζητήσουμε και αυτό.